Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το στόμα δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Ποινή φυλάκισης 8 ετών χωρίς αναστολή, πρόστιμο 520.000 ευρώ και δίμηψη του ακινήτου στο Διονυσίου Παγίτου επέβαλε ο τριμελές εφετείο κουργημάτων στον πρώην Υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο για την υπόθεση είναι ακριβώς δήλωση υποθενέσχες. Σε άσκηση αγωγών εναντίον των 5 καταδικαστέντων για την επεξαίρεση των 17,9 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η διοίκηση του Δήμου. Αγωγές αποφασίστηκαν να κατατεθούν και εναντίον των εταιριών οι οποίες είχαν την ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών του Δήμου, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς ποτέ να προειδοποιήσουν για τα κακώς κείμενα και το εκτεταμένο μπάγλο που επικρατούσε. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε νέες συμπληρωματικές διώξεις σε βάρος του Παναγιώτη Ψωμιάδη και του Ρεφού του Διονύση για την υπόθεση με 45 άρια. Το σκάνδαλο αφορά συνολικά 456 έργα της περίοδου 2006-2011. Σύμφωνα με την δικογραφία, τα μεγάλα έργα της πρώην Ομαρχίας έσπαγαν σε μικρότερα προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Υπόθεση που εκτιμάται το ζημίο στο ελληνικό δημόσιο κατά 4,1 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίσκεψη εργασία θα προχωρήσουν την Τρίτη οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξαιτίας της καθυστέρησης των πληρωμών τους. Ήδη από την Παρασκευή, οι εργαζόμενοι ως μέσο αντίδρασης επιτρέπουν τη δωρεάν πρόσβαση των ασθενών που επισκέπτονται το νοσοκομείο. Εξαιρετικά σημαντικά χαρακτήρισε τα αρχαιολογικά ευρήματα της Βενιζέλου ο Δημαρχός Νέας Μπουτάρης. Η οδός αυτή δείχνει τη διαχρονικότητα της πόλης. Οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν συνείδηση ότι εστί Θεσσαλονίκη και πρέπει να την αποκτήσουν ξανά, τόνισε ο Δήμαρχος. Τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν θα έχουν πολλές γυναίκες ανά την Ελλάδα στις 8 Μαρτίου την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τεστ PAP, κολπικό περιχογράφημα, DNA τεστ και κονδυλώματα, αλλά και γυναίκες εξετάσεις αίματος και σιδήρου. Μαθητές δημοτικού χόρεψαν σήμερα δημοτικούς χορούς στο Συνεργατικό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θέλοντας να στείλουν μήνυμα ελπίδας στους καρκινοπαθείς συνομιλίκους τους. Στον χώρο επίσης εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής και χειροτεχνίας των παιδιών του σχολείου του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Παράσταση ποδοσφαιρικού θεάματος και για μία ακόμη φορά και όμορφων γκολ έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Τούμπα το απόγευμα της Κυριακής. Φρόντισαν γι' αυτό οι παίκτες του ΠΑΟΚ, βοηθούμενοι και από το ανοιχτό παιχνίδι του Πανιωνίου. Χάλε του παιχνιδιού το ψαλιδάκι του Κατσουράνη, με το οποίο έγινε 3-2. Τελικά ο δικέφαλος επικράτησε με 4-2. Η αύριο Τρίτη, 5 Μαρτίου, ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους 1-2 μποφόρ. Μετά το απόγευμα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με ρίχνει συννεφιά, με θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου και θα τηρήσει τον ανέμο από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!